Η παραγωγή της ντομάτας απειλείται. Πάνω από 800 στρέμματα με αυξημένο κόστος παραγωγής δέχεται μεγάλο πλήγμα, καθώς οι αγρότες στον Τράγυλο και στη Μαυροθάλασσα βλέπουν το νερό με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ποτίσουν επαρκώς τις καλλιέργειές τους, οι οποίες απειλούνται με ξηρασία. Ντομάτες και βαμβάκια είναι τελειωμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, Ιορδάνη Παντικίδη. Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρει, από την τελευταία κακοκαιρία, όταν καταστράφηκε η γραμμή τροφοδοσίας στα αντλιοστάσια. Εδώ η ντομάτα μιλάμε για ένα κοστολόγιο 700 και 800 ευρώ το στρέμμα έξοδα, να τον πεις σε κλίνο το νερό. Εδώ η περιοχή που ήρθατε και είδατε έχει 800 στρέμματα ντομάτες. Αν καταλάβετε τη ζημιά αυτή που προκλήθηκε, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ευρώ μόνο από τις ντομάτες. Αν καταστραφούν αυτές τις ντομάτες και δεν ποτιστούν. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, δεν είναι στάρια. Είναι παραγωγές με μεγάλα κοστολόγια παραγωγής. Να, ορίστε, έχουμε εδώ πέρα. 100 στρέμματα, 70 χιλιάρικα. Έξοδα. Στημένο για να βγάλουν παραγωγή θέλει 70 χιλιάρικα έριξε μέσα και περιμένει να τα πάρει. Άμα εγώ αυτόν τον κλείσουμε το νερό, όχι εγώ, έτσι, ο οργανισμός, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και δεν είναι ο μόνος. Μιλάμε για σχεδόν 1.000 στρέμματα ντομάτες. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν λέμε ότι σώζεται, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποιες κινήσεις. Αν δεν κάνουμε και κάτι, τι θα κάνουμε. Πώς θα σωθεί. Εμείς αυτό που ξέρουμε και από τα τόσα χρόνια εμπειρίας και οι αγρότες εδώ που ξέρουν το δίκτυο, τόσα χρόνια είπαμε, σίγουρα δεν μας βοήθησε και ο Θεός. Αλλά δεν θα μείνουμε όλες τις ελπίδες στο Θεό. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να κουνήσουμε τα χέρια μας. Οι αγρότες ζητούν να τους τροφοδοτήσει ο ΓΟΕΒ με μια επιπλέον πομόνα, ώστε να τροφοδοτηθεί καλύτερα το αντλιοστάσιο. Μια κουβέντα μόνο σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα δίκτυα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έγινε μια μεγάλη ζημιά, η οποία δεν θα φανεί τώρα, θα φανεί μετά από 3-4 μήνες. Δυστυχώς έγινε. Αυτοί είναι και αυτά φτιάχνουν με τις αποφάσεις που παίρνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και να δείξετε το πρόβλημά μας. Ζούμε σε τριτοκοσμική χώρα και μας χρεώνουν και 30 ευρώ το στρέμμα και νερό δεν έχουμε. Αυτά. Και θα πάμε να σας δείξω τα χάλια τους, τα κανάλια. Εσείς αντιμετωπίσετε πρόβλημα κάτι, είναι δικιά σας. Ναι, έχουμε απώλειες τουλάχιστον 20% στις παραγωγές. Θα φανεί αυτό μετά. Ναι, θα φανεί, στην πορεία. Έτοιμοι να καεί είναι. Έτοιμοι να καεί. Καίγεται. Όλες κάηκαν σχεδόν. Αφού δεν κάνουν τίποτα, κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Εγώ παιδί το θυμάμαι. Απλώς έρχονται, τα ακούνε, τους φωνάζουμε και δεν κάνουν τίποτα. Η δωμάτια δικιά μου είναι εδώ δίπλα. Έχει να ποτιστεί 6 μέρες. Έχει καεί. Έχει παραδοθεί. Άμα θέλετε, πάνε να τη δείτε και να δείτε κι εσείς τι ζημιά έχει γίνει. Πόσο κοστολογείται αυτή η ζημιά που έχει συμβεί, μόνο που δεν το ποτίζετε. Το 50%. Έπρεπε να βγάλει 10 τόνους και 5 τόνους ζήτημα θα πάρει. Εσείς αυτή είναι η βασική σας δουλειά που αυτό ζείτε. Φυσικά. Άρα πώς το βγάλετε το χειμώνα. Και όχι μόνο, δεν γίνεται οι υποχρεώσεις μας, δεν μπορέσουμε να κάνουμε. Θα πάμε φυλακή. Τι να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν είναι να μείνουμε από νερό, να μείνουμε όλοι μαζί, αναφέρει ο πρόεδρος του Τραγύλου. Αυτά τα δίκτυα δεν ξαναγεμίζουν. Όταν ξαναβάλαμε μπροστά το ΓΟΕΒ, σαν οργανισμός έβαλε ξανά μπροστά τα αντλιοστάσια, δεν έφτανε το νερό με τίποτα. Εμείς συστήσαμε, είπαμε μία λύση και αυτό περιμένουμε αυτή τη στιγμή από τον οργανισμό. Τώρα σε τέτοια χρονική περίοδο δεν μπορείς ούτε να σταματήσεις πομόνες ούτε τίποτα. Θέλουμε μία έξτρα πομόνα να στηθεί στο κάτω του αντλιοστάσιου στο Στριμώνα και να μας βοηθήσει στην τροφοδοσία για το δεύτερο αντλιοστάσιο. Δεν επαρκεί το νερό. Ο Στριμώνας δεν είναι στα όρια εκεί που είναι και λογικό είναι. Όλος ο νομός ποτίζει, αλλά δεν γίνεται να μείνουμε εμείς το τελευταίο κομμάτι του νομού από νερό 1 Αυγούστου και κάποιοι άλλοι να ποτίζουν μέχρι τις 15, 20 και 30. Αν είναι να μείνουμε από νερό, να μείνουμε όλοι μαζί. Θέλουμε. Αυτό εδώ μπορεί να λυθεί, πιστεύουμε δηλαδή, εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι, αλλά προτείνουμε μία λύση. Πρέπει να μπει μία έξτρα μηχανή, να βοηθήσει τις υπόλοιπες τρεις να ανεβεί κι άλλο νερό εδώ. Να μπορέσει η ποσότητα να βοηθήσει το αντλιοστάσιο αυτό το πάνω και να καλύψει όλα τα δίκτυα. Να δουλεύουν και τα δύο τα δίκτυα μαζί, και το πάνω και το κάτω. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και να πεις οι μισοί αγρότες δεν θα ποτίσουν τώρα τρεις μέρες, οι άλλοι οι μισοί. Ήμασταν και με τον υδρονομέα
εδώ πέρα μέχρι τις 1 ώρα το βράδυ να κυνηγάμε τους αστυνόμους να κάνουμε ποιος κλείνει την πόρτα. Αυτός ο πύραυλος πρέπει να βγαίνει μέχρι το δρόμο. Τώρα αυτό δεν έχει πίεση για να βγει και πάει μέχρι τη μέση. Και δεν ποντίζονται όλα τα καλαμπόκια. Κάηκανο, δεν τα βλέπετε. Κάηκανο. Δεν θα πάρει αυτή την παραγωγή που θα έπρεπε να πάρει, γιατί έχει 5 μέρες να ποτίσει. Ναι, δηλαδή δεν έρχεται νερό. Δεν έρχεται νερό για να πιέσει το δίκτυο για να τραβήξει νερό. Το δίκτυο είναι παλιό και χρειάζεται ανανέωση. Είμαστε το τελευταίο κομμάτι του νομού. Γι' αυτό φωνάζουμε και γκρινιάζουμε και μας λένε είστε οι γκρινιάριδες, οι γκρινιάριδες. Δεν είμαστε οι γκρινιάριδες. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, πρέπει να το λύσουμε. Έφτασε η 5K, το αυτόματο φώτισμα, μέχρι και τον Αχινό. Έφυγε ο Παπαδόπουλος, από εκεί και πέρα δεν έγινε μία σπιθαμή έργο. Θα πάμε και πιο κάτω, θα δείτε, οι αγωγοί αυτοί που τροφοδοτούν αυτό το αντιοστάσιο είναι από το 1960-65. Παρατημένοι, σπασμένοι, ούτε επισκευασμένοι, τίποτα. Ζητάμε να γίνουν παρεμβάσεις και έργα, δεν υπάρχουν λεφτά. Μαζί τους και ο Δήμαρχος Βυσσαλτίας, Αθανάσιος Μασλαρινός. Οι αγρότες του Τραγίλου και της Μαυροθάλασσας έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κινδυνεύουν να χάσουν τις παραγωγές τους σε μεγάλο βαθμό. Έχετε κάνει πλάνα, βλέπετε ότι τα καλαμπόκια αρχίζουν να εξεραίνονται. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει τόσο νερό όσο χρειάζεται για να ποτίσουν. Είναι σπασμένα τα δίκτυα, δεν έχουν καθαριστεί τα κανάλια, είναι παλιά τα μηχανήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε εδώ, θα έπρεπε να ήμασταν πολύ νωρίτερα από το χειμώνα να δούμε κάποια πράγματα και πολλά χρόνια ίσως νωρίτερα για να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε με ενέσεις κατά κάποιο τρόπο να βάλουμε το μηχανοστάσιο, το αντιοστάσιο μπροστά, να τραβήξουμε ίσως με κάποια μηχανή νερό από το στριμώνα να βοηθήσουμε. Ό,τι μπορεί να γίνει ανθρωπίνως, νομίζω θα το κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό. Εύχομαι κάτι να γίνει πραγματικά, να τηρηθεί κάποιο πρόγραμμα, ώστε ό,τι μπορέσει να σωθεί, να σωθεί. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά αγανακτισμένοι, χύνουν τόσο υδρότα, κάνουν τόσα έξοδα και δυστυχώς δεν έχουν τα ανταποδοτικά που πληρώνουν στο ΟΕΔ. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψουμε όλοι, να τρέξουμε όλοι, να μην επαναληφθεί αυτό το πρόβλημα.